ο Δήμαρχος Δέλτα της περιοχής. Έγινε μια επίσκεψη της κυρίας Γεννηματά στην ανοιχτή δομή Αναγνωστοπούλου και μια συνάντηση που είχε με την προϊσταμένη και με το προσωπικό που υπηρετεί εδώ πέρα τη δομή και με εμένα που είμαι ο Δήμαρχος που φιλοξενεί αυτή την δομή. Τα προβλήματα που μπήκαν και από την πλευρά της προϊσταμένης είναι αυτά που αφορούν την εσωτερική δομή, την υπερφόρτωση ουσιαστικά του ΚΑΠ, τους πάρα πολύ αδήλωτους οι οποίοι υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, είναι υποσιτισμένοι και έχουν μπει μέσα στην κοινότητα των διαβατών, μέσα στο Δήμο Δέλτα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει και υγειονομικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι αταυτοποίητοι. Δεν ξέρω να τους χαρακτηρίσω πώς ακριβώς να τους πούμε. Προσπαθούν να βρουν στέγη και τροφή. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο στην ασφάλεια της περιοχής. Υπάρχει μια κοινωνική αναταραχή. Είμαστε Δήμος υπερφορτωμένος από ευπαθείς ομάδες. Ακούω ότι θα ανοίξουν και άλλοι καταβλισμοί κτλ. Αυτό είναι μια ασύμμετρη απειλή πλέον που δέχεται η περιοχή η δική μου. Είναι δυσανάλογος ο πληθυσμός των μεταναστών που κινούνται στην περιοχή. Είμαι πλέον αντίθετος σε ό,τι θα συμβεί από εδώ και πέρα στην υπερφόρτωση και της υπάρχουσας δομής και άλλων πιθανών που σκέφτονται να ανοίξουν στην περιοχή αυτή. Δεν φτάνει, δεν πάει άλλο. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Η πολιτεία πρέπει να σκύψει, πρέπει να γίνει αστυνομικό τμήμα στην περιοχή, πρέπει να υπάρχουν μηχανοκίνητες και πεζές περιπολίες για να αισθάνεται ο πολίτης ότι είναι σε μια ευνομούμενη χώρα, να μπουν απευθείας δρομολόγια για να εξυπηρετούν οι πρόσφυγες ώστε να μην κατεβαίνουν μέσα στον οικισμό, γιατί ο οικισμός είναι 300 μέτρα από την δομή αυτή, είμαστε οργανικά δεμένοι, άρα η πολιτεία πρέπει να το δει και να υπάρχει καταμερισμός οι πρόσφυγες, μετανάστες πλέον όπως και να τους πω, να κατανέμονται ισομερώς και σε άλλες περιοχές. Δεν πάει να φορτώνουμε την υπάρχουσα περιοχή άλλο.